Μεγάλο πρόβλημα τα ανασφάλιστα, κύριε Λεβατσοβίτη. Μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα με αυτό που βάζει ο κύριος Ανδρής είναι μια καινούργια παράμετρος που προκύπτει, γιατί δεν μπορεί να γίνει ασφάλιση 2 ημερών. Τα μικρότερα ασφαλιστήρια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα τρίμηνα που διαφημίζεται πρόσφατα και στη τηλεόραση. Το πρόβλημα των ασφάλιστων. Καταρχάς, έχουμε βρει έναν αριθμό. Δεν είναι δική μας έρευνα. Τα περισσότερα στοιχεία που σας δείχνουμε τα έχουμε πάρει. Τα έχουμε κάνει μια υποκλοπή από τα πλούσια ρεπορτάζ του Γιώργου του Ανδρή. Κάποια άλλα από άλλες εφημερίδες. Έχουμε βρει αυτόν τον αριθμό πάνω κάτω να παίζει πολύ. Το 1,5 εκατομμύριο επιβεβαιώνεται, όχι. Δεν υπάρχουν στοιχεία σαφή, όπως έχουμε ξαναπεί. Πώς δεν υπάρχουν, δεν γίνονται διασταυρώσεις? Δεν μπορούν να γίνουν ούτε διασταυρώσεις. Γιατί είναι πολλές οι πλατφόρμες που πρέπει να ελεγχθούν, γιατί είναι πολλοί φορείς που βγάζουν και τις άδειες κυκλοφορίας. Βγαίνουν άδειες κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών, βγαίνουν άδειες κυκλοφορίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, βγαίνουν άδειες κυκλοφορίας από την αστυνομία. Όλα αυτά δεν συγκεντρώνονται. Αυτή την εντύπωση δεν είχαμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να βάζει από τη μία οχήματα, από την άλλη ασφαλιστήρια και να έλεγε πόσοι έχουν ή πόσοι δεν έχουν. Είχαμε πει και πριν από μήνες, κύριε Μάλι, ότι θα γίνουν. Όταν αυτό το πράγμα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κ. Στοχάρης, δεν έχει προχωρήσει σε αυτό. Τώρα, εάν περιμένουν να πληρώσει ο κόσμος στα τέλη κυκλοφορίας και να το κάνουν από τον Ιανουάριο, πιθανόν. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει, Γιώργο, από. Από τον Απρίλιο έχει ψηφιστεί η σχετική τροπολογία. Να δούμε και τι λέει η σχετική τροπολογία για τα ανασφάλιστα, τι προβλέπει. Έχει ένα πρόστιμο ύψους, νομίζω, 250 ευρώ για τα δίκλα, 500 για τα επιβατικά. Σωστά. Αυτό είναι το πρόστιμο, το οποίο προσαυξάνεται. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πάει μέσα σε 8 ημέρες, νομίζω, να πληρώσει το πρόστιμό του, πρέπει μέσα σε 8 μέρες να δώσει ένα παράβολο και ένα ασφαλιστή. Αν κάποιος δεν το κάνει, τρώει και ένα 500 επιπλέον στο κεφάλι. Καταρχήν, βάσει τη νομοθεσία, αν πήγαινε το ειδοποιητήριο στο σπίτι του ιδιοκτήτη που διατηρούσε το αυτοκίνητο του ανασφάλιστο, θα έπρεπε να πληρώσει ούτως ή άλλως τα 250 ευρώ που αφορά στο παράβολο. Και από εκεί και πέρα να ασφαλίσει και το αυτοκίνητό του. Τα 250 ευρώ του παραβόλου δεν τα γλιτώνεις. Ωστόσο, από τον Απρίλιο πάμε για Χριστούγεννα, δεν έχει αποσταλεί ούτε ένα ειδοποιητήριο. Σύμφωνα ακόμα με τις δικές σου πληροφορίες, ο αριθμός των ανασφάλιστων αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή πόσο μπορεί σύμφωνα να. Σύμφωνα με μια έρευνα που έκανα, σύγκρινα απλά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, τη Στατιστική Υπηρεσία και του Συνδέσμου Εισαγωγέων. Τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά. Τι απόκληση υπάρχει, για παράδειγμα, τι, πώς. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κυκλοφορούσαν το 2012 περίπου 8 εκατομμύρια οχήματα. Συμπεριλαμβάνουμε, ναι, αυτοκίνητα. Το σύνολο των τροχοφόρων. 8 εκατομμύρια. Τα ασφαλισμένα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών είναι 4,2 εκατομμύρια οχήματα. Δεν μπορεί να είναι τα μισά. Είναι τεράστια απόκληση, έτσι όπως τη βάζει ο κύριος Ανδρής. Υποθέτω όμως ότι υπάρχουν ένας τεράστιος στόλος αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και δεν δηλώνονται στην πλατφόρμα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Αυτό δυσκολεύει και το πρόβλημα του ελέγχου. Και να πούμε συμπληρωματικά σε αυτό που, ναι, ανακοινώθηκε, που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, ότι ο ελέγχος που μπορεί να γίνει, ας πούμε, το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, θα μπορεί να εντοπίσει και να ρίχνει το πρόστιμο σε κάποιον που έμεινε ανασφάλιστος όχι για ένα μήνα ή μια εβδομάδα και για μια μέρα από τον Απρίλιο και μετά. Αφού λέμε ότι δεν έχει σταλεί ούτε ένα ειδοποιητήριο τώρα. Δεν έχει σημασία. Το σύστημα θα τον εντοπίζει ότι ήταν ανασφάλιστος στις 23-24 Νοεμβρίου και θα τρώει το πρόστιμο. Όταν παραδώσεις πινακίδες δεν έχεις υποχρεώσει να κάνεις ασφάλιση, έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα έχουμε την ελληνική πρωτοτυπία του φόρου πολυτελούς διαβίωσης που είχαν καταθέσει πινακίδες και τους ήρθαν αναδρομικά ο φόρος. Ναι, σωστά. Εκεί πέρα δεν το γλιτώνεις αυτό τον φόρο. Θα ήθελα λίγο να δούμε και τις επιπτώσεις. Είναι ανεξάρτητο το θέμα. Προσπαθούμε να το τρέξουμε έτσι σε αυτούς τους χρόνους που έχουμε. Τις επιπτώσεις από αν ασφάλιστο όχημα προκαλέσει τραυματισμό, ολικές ζημιές, το επικουρικό δίνει τα χρήματα σε εκείνους που υπέστησαν τον τραυματισμό ή τη βλάβη στο αυτοκίνητο, τη ζημιά, και συνέχεια το επικουρικό στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου. Είναι σωστό αυτό, κύριε Λεβετσόβιτε? Έτσι είναι. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο. Το επικουρικό έχει κεφάλαιο για να μπορέσει να αποζημιώνει? Το επικουρικό δεν έχει κεφάλαιο. Γιατί με τόσα ανασφάλιστα, φαντάζομαι ότι έχουν εξαντληθεί και τα αποθεματικά. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πολλαπλασιαστούν τα ανασφάλιστα αν τηρηθεί μια εξαγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος που μιλάει για προείσπραξη των ασφαλιστηρίων συμβολέων. Τι σημαίνει αυτό με απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι θα πρέπει ο καταναλωτής, ο ασφαλιζόμενος, όταν θα ξέρει ότι λύγει το ασφαλιστήριό του στις 30 Δεκεμβρίου, ναι, ναι, θα πρέπει από τις 30 Νοεμβρίου, ένα μήνα πριν, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου να έχει πάει και να το έχει πληρώσει. Αλλιώς στις 31 Δεκεμβρίου είναι ανασφάλιστος.
Ενώ τώρα. Μειώνεται αυτό το διάστημα των 30 ημερών που είχες περιθώριο να καταβάλεις το ποσό του ασφαλιστηρίου. Οι 30 ημέρες, είχες δικαίωμα 30 ημέρες παράτασης, αφού λήξει. Τώρα πρέπει να πηγαίνεις ένα μήνα πριν. Να μην έχεις ούτε μια μέρα. Μισό λεπτό, αυτό αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Από πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό? Βασικά η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πει ότι θέλει να το εφαρμόσει από 1η-1η. Φαίνεται τελείως αδύνατο να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό, δεν έχει ενημερωθεί κανένας. Θα βρεθούν ξαφνικά εκατομμύρια αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Στην ουσία. Σοβαρό θέμα. Πάντως είναι ένα μπλέξιμο. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα πολύ έχει γίνει μεγάλο. Αυτό το ανασφάλιστο. Δηλαδή, αν το δούμε στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα. Ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους. Από την άλλη, βέβαια, είναι και ο αντίλογος καλά. Τι θέλεις και το κυκλοφορά στο αυτοκίνητο, άμα δεν μπορείς να ζήσεις στην οικογένειά σου και δεν μπορείς να κάνεις και την ασφάλιση. Να πούμε, δηλαδή, κύριε Μάλη. Και εγώ μέσα μου το παλεύω, για να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Δηλαδή, από τη μια καταλαβαίνω κάποιον που λέει, μα το έχω να πηγαίνω, φέρνω κάποιον αυτό. Και μετακτέω τι θα γίνει. Ναι. Άλλα 2,5 εκατομμύρια και αυτοκίνητα που δεν περνάνε από τεχνικό έλεγχο. Και οδική ασφάλεια που θα πάει. Τα έχουν παρατήσει όλα, έτσι. Όλα. Είναι δεδομένο. Να πούμε και ότι σε περίπτωση εμπλοκής με ανασφάλιστο όχημα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν μόνο εάν επέμβει αστυνομία και κάνει καταγραφή του συμβάντος. Διαφορετικά, η κάλυψη που λένε κάλυψη από ανασφάλιστο είναι σαν να μην ισχύει. Και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν την έχουν και μέσα στα συμβόλαια. Εγώ στο συμβόλαιό μου βλέπω κάλυψη από ανασφάλιστο. Ναι. Αν με χτυπήσει κάποιος, μου κάνει ζημιά κάποιο ανασφάλιστο. Και φύγει. Πρέπει να έρθει η αστυνομία εκεί να πιστοποιήσει το συμβάν. Εάν μου πει αυτός ότι εντάξει ρε φίλε θα τα βρούμε να βάλουμε, δεν ισχύει αυτό? Δεν ισχύει. Μάλιστα, αυτό πρέπει να το... Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να το γνωρίζουν. Και θα αυξηθεί νομίζω κι άλλο, Γιώργο, ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν ανασφάλιστα και θα μειωθεί επίσης και το έσοδο για το κράτος από τα τέλη κυκλοφορίας για του χρόνου. Φαντάζομαι ότι ήδη το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι με το που μπει ο Δεκέμβρης πάμε και δίνουμε πινακίδες. Έχει καταγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014 ούτως ή άλλως. Τι έχει καταγραφεί? Οι απώλειες, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας το 2013 ναι. θα ανέλθουν σε 205 εκατομμύρια ευρώ. 205 εκατομμύρια ευρώ απώλειες από τέλη κυκλοφορίας. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2014. Πάνω από 200 εκατομμύρια θα χάσει το ταμείο, το κρατικό ταμείο έσοδα, επειδή κάποιοι αδυνατούν να κυκλοφορήσουν το αυτοκίνητο. Είναι οι εκτιμήσεις οι συντηρητικές. Σκέψου τι έχει να γίνει, καθώς 250.000 εταιρικά αυτοκίνητα καταθέτουν πινακίδες εξαιτίας του νόμου των ανασφάλιστων. Περίπου 100.000 αυτοκίνητα από εμπόρους εξαιτίας του νόμου των ανασφάλιστων. Ιδιώτες καταναλωτές εξαιτίας τεκμηρίων φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τελών κυκλοφορίας. Εγώ νομίζω ότι οι απώλειες θα είναι πάρα πολύ ψηλές, πάρα πολύ ψηλές, το 2013 και το 2014. Θα έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς, καθώς αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βασίζεται στις πωλήσεις εταιρικών αυτοκινήτων. Στην τελευταία τριετία έχουν πωληθεί περίπου 80.000 εταιρικά αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν θα ξανααγοράσουν καινούργια αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα έσοδα θα πέσουν στον αδίαιο. Δραματικά, ναι. Αυτό δημιουργεί και θέμα εκτέλεσης προϋπολογισμού. Μπορεί να αλλάξει κάτι στον τρόπο που πληρώνουμε την ασφάλεια? Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Αυτό που πάει να επιβληθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η προείσπραξη. Είπαμε την προείσπραξη των 30 ημερών. Ναι. Μπορούν να βγουν νέα προϊόντα ή να αλλάξουν κάποια από τα ήδη υπάρχοντα? Δηλαδή, ακούω θα λαμβάνετε υπόψη παράγοντες που τώρα δεν λαμβάνονται. Ήδη πολλές εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία των παραμετρικών τιμολογίων. Τα οποία... Ανάλογα το που κινείσαι, ποιος είσαι, που δουλεύεις, τι κάνεις. Ναι, μόνο που αυτά, επειδή ο Έλληνας λίγο το έχει και στο αίμα του, καταστρατηγούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, πολλοί προσπαθούν να μην βάζουν διεύθυνση ανθήνα, να βάζουν στην επαρχία για να πετύχουν το πιο χαμηλό ασφάλιστρο. Αύξηση ασφαλίστρων το 2014 ή όχι, γιατί πρέπει να κλείσουμε μια απάντηση έτσι πολύ... Εκτιμώ πως το ασφάλιστρο έχει πάρει κατιούσα πορεία. Μπορεί να πέσει δηλαδή. Ναι. Ήδη πέφτει, το 2013 ήταν σαφές ότι έπεφτε το ασφάλιστρο. Mm-hmm. Το λέω με την έννοια της επιβίωσης των εταιρεών, καθώς πολλά αυτοκίνητα θα είναι ασφάλιστα. Υπάρχει η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη. Η αισιόδοξη πλευρά είναι το ασφάλιστρο θα πέφτει, η απεσιόδοξη είναι ότι μπορεί να έχουμε και κλεισίματα εταιρεών. Mm-hmm. Κύριε Λεβετσοβίτη, σας ευχαριστώ πολύ.